Καλημέρα κύριε Καλαγιά. Καλημέρα Γιώργο. Τι κάνετε? Είμαι μια χαρά. Μια χαρά. Πώς είναι τα πράγματα? Τα πράγματα ξέρετε, έγινε ένας πόλεμος. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και η κυβέρνηση και η περιφέρεια και οι Δήμοι να βρουν αγνοούμενους και να δώσουν βοήθεια. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι ότι το νερό που χύνεται μέσα στην Κάρλα για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, άγνωστους, και δεν ξέρω κάτι έγινε πριν μισή ώρα, θα διαπιστώσουμε για ποιο λόγο, πλημμυρίζει όλη την έκθεση της Θεσσαλίας. Αυτό βέβαια φαίνεται από αντιπλημμυρικούς χάρτες, αν παράδειγμα δηλαδή κάποιο πρόγραμμα, μπορείς εύκολα να διαπιστώσεις ποια σημεία, αν κάπου ανοίξει κάποιο ποτάμι, τι θα πλημμυρίσει. Αυτό ήταν μια διαδικασία ενός μηχανικού, ο οποίος ξέρει ένα πρόγραμμα γεωγραφικών συντεγμένων πληροφοριών. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Κάρλα δέχεται 900 κυβικά το δευτερόλεπτο νερό από το σπασμένο κίτς του Ποινιού ποταμού και φεύγουν 9 κυβικά το δευτερόλεπτο. Μισό, να το ξαναπείτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δέχεται 900 κυβικά το δευτερόλεπτο. Γιώργο, αν είχα τη δυνατότητα να πάρω μια δορυφορική των 100 ευρώ ή να την ανακοινώσουν αυτοί να δούμε αμέσως πού ήταν τα προβλήματα και άμα κάνουμε... Πάρουμε 10 δορυφορικές των 1000 ευρώ με μια συγκριτική φωτοκάλυψη. Μέσα σε μισό λεπτό βλέπεις ακριβώς πού ήταν όλα τα προβλήματα. Μπορείς να δεις ακόμα και τα μηχανήματα που άνοιξαν και όλα αυτά και να ζητήσεις ευθύνες. Τώρα, αυτό που γίνεται, άνοιξε το ένα, έκανε ο άλλος και να κατηγορεί ένας τον άλλον, δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος. Έτσι. Και στον πόλεμο, εγώ μιλάω μόνο με αυτά που βλέπω. Ούτε με ενδιαφέρει ποιος θίγεται ή δεν θίγεται. Ούτε σε αυτή τη φάση θα πω για ποιος έχει το σφάλμα. Γίνονται γεγονότα. Σωστό. Λοιπόν, το νερό έχει μνήμη, η λίμνη έχει μνήμη και θα φτάσει στα όρια της. Αν με αυτά τα κυβικά λοιπόν, και επειδή χθες μίλησε και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου που είπε, γεωλόγος, δεν ξέρω ποιος. Κύριος Ζαλιλίδης, ναι. Είπε ότι η λάσπη πλέον, η λούνη, η άργυλος που έχει κάτω, δημιουργεί απορριφωτικότητα μόνο 10%. Σημαίνω μαθηματικά. Απλά πράγματα και ένας απλός μπορεί να το κάνει. Και ένας απλός μαθητής που είναι στο Google Map μπορεί να δει αυτή τη στιγμή τη λεκάνη της Λάρισας, να δει τη λεκάνη, τις δυο λεκάνες μάλλον, Καρδίτσας και Τρικάλων και να δει ότι άμα βάλουμε τόσο νερό μέσα θα πνιγούν αυτοί οι άνθρωποι τόσο χρόνο. Δεν είναι τίποτα. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπαίνουν 900 κυβικά το δευτερόλεπτο και αυτή τη στιγμή και μετράμε και μετράω κάθε μέρα και απορώ που δεν το έκαναν γιατί από την πρώτη μέρα πήγαμε στα πιο κρίσιμα, πήγα προσωπικά στα πιο κρίσιμα σημεία που ήταν η έξοδο για τον Βόλο. Που από μια τρυπούλα τι να φύγει. Και όταν κάνεις μια κάρλα των 400 εκατομμυρίων ευρώ, δεν ήταν αυτή για μένα, δεν ήταν λίμνη, δεν ήταν η ανασύσταση της λίμνης όπως όριζε η μελέτη του 1962, ήταν απλώς ένας ταμιευτήρας, ο οποίος μαζεύει νερά από τον Κίσαβο και από την Μαυροβούνη με όλα τα χημικά και τέλος πάντων η διαχειριστική αρχή που υποτίθεται αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιοι είναι, έπρεπε κάθε μέρα να έχουν τα μπελάκι και να λένε φίλε τα νερά έχουν τόσο. Ρήπανση και όλα αυτά. Αυτά είπαμε και δεν είπαμε, δεν λένε τίποτα. Έτσι. Τι εννοείτε συνέβη κάτι περίεργο πριν μισή ώρα? Δεν μπορώ να σας πω. Από όλα αυτά που έχω καταγράψει είδα ότι υπάρχει ένα μπούκωμα στη πλευρά του ποινιού όσον αφορά την έξοδο προς το δέντρο του ποινιού. Ναι. Μπορεί να σχετίζεται για μια πληροφορία περί κατεδάφισης κόπωνης υδροηλεκτρικού. Απλά χθες, άμα θυμάστε, ο καθηγητής είπε ότι κάποια κούτσουρα, κάποια αυτά έχουν επειδή αυτή. Δέντρα κούτρα, και τα λοιπά, ναι. Ναι, επειδή αυτό από την αρχαιότητα ήταν το σημείο που όριζε, που γέμιζε την Βιβιίδα, την Πελασγιώτητα, την Λίλη, δηλαδή την Κάρλα. Από την αρχαιότητα γέμιζε αυτό το δρομολόι, από Τέμπη μέχρι γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ίσως εκεί πέρα να βρει κάποιο εμπόδιο. Δεν ξέρω. Αν δηλαδή σας είπα την πρώτη στιγμή, με 100 ευρώ άμα ζητήσεις εσείς στο Google Map ή ξέρω εγώ στον Ίκονο, στο SAT, στο SPOT, σε όποιο δορυφόρο LATSAT, με 100 ευρώ παίρνεις μια δορυφορική 10 ημερών με μια ανάλυση των 20 εκατοστών. Δεν μπορείς να δεις τα πάντα. Μπορείς να δεις τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει. Δεν μου λέτε, ναι, δεν μου λέτε drone έχουν σηκωθεί. Έχετε δει. Εδώ που είμαι, ναι. Είναι ένα μέρος που για να τα ψάξω, δηλαδή πέρα από ότι πάω στα κουμπικά σημεία που πήγα μάλλον, τώρα δεν χρειάζεται να πάω. Τώρα δεν χρειάζεται. Σωστά. Έτσι, δεν χρειάζεται. Κύριε Καλαγιά, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς πάτε πάνω κάτω. Τρέχετε, βλέπετε, κάνετε, μετράτε. Όχι, δεν με καταλαβαίνω. Δεν πάω πάνω κάτω. Όχι. Ναι, καλά, εντάξει, πήγα σε ορισμένα σημεία που ήθελα. Ναι, σε αυτά. Σε αυτό που είναι. Ήταν ανακοινώσει. Η ανευθυνοϊπεύθυνη που είναι. Η ανευθυνοϊπεύθυνη που είναι, δεν μου λέτε όμως.
Πού είναι, στα γραφεία του. Δεν με καταλάβατε. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Λόγω ειδικότητα που έκανα, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει ποιο έπαιρνε τα αποτέλεσμα και τι τα έκανε. Εγώ κατέγραφα αυτό που γράφει μια φωτογραφία. Την πραγματικότητα. Μάλιστα. Έχω μία πληροφορία, μου τη στέλνουν, ότι υπάρχει περίπτωση να έχει κατεδαφιστεί, ανατιναχτεί, μου λένε εδώ, υδροηλεκτρική μονάδα στα Τέμπη. Το έχετε υπόψη σας? Εγώ ξέρω ότι υπήρχε ένα, ναι, κάτι εκεί μέσα. Αυτό θα επιβαρύνει περισσότερο την έμφραξη, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το ποτάμι, αυτό το νερό που ήταν, ας πούμε, μεγαλείο, ευλογία για τον άνθρωπο, το κάναμε φιάλτη. Καλάβατε. Άρα, αν δεν συμβεί κάτι, μου λέτε ότι πάμε φουλ για πλημμύρες. Μα αυτή τη στιγμή, σας είπα, η κήτη του ποινιού ποταμού, αν σπάσα σε κάποιο σημείο το ανάχωμα, από 10 μέρες έχει κατέβει μέχρι τον Πυρεθμένα. Για να κάνεις οποιαδήποτε εργασία, έτσι, ή να φέρεις μπλόκια από τα λιμάνια και αυτά, να γεμίσεις, να βάζεις την κήτη εκεί που έπρεπε να πάει μέσα στο ποτάμι. Αλλά, θα σου πω κάτι, δεν ξέρεις που φράζει, τι εμποδίζει. Αλλά και πάλι αυτό, σας είπα, για να κάνεις οποιαδήποτε εργασία πρέπει να κατέβεις στο ύψος του Πυρεθμένα. Αυτό πότε θα γίνει τώρα, με τόσες βροχές που έρχονται? Λέει κάποιος, δεν μπορούν να βρεθούν μεγάλες αντλίες που να βοηθήσουν την παροχέτευση των υδάτων. Παιδιά, σας είπε χθες ότι η Ίσαλος γραμμή της λίμνης με τη θάλασσα είναι... Αυτή τη στιγμή, αν πάει ένας και μετρήσει στο Ελευθέριο μέχρι η Αγιά, το νερό που χύνει και από το Ασμάκι, ένα χιλιόμετρο πριν το Ελευθέριο, το νερό που έχει μέσα το ποτάμι και από αυτό που φεύγει από την έξοδο του ποινιού που γέμιζαν, υποτίθεται γέμιζαν και άλλη αστοχία τεράστια. Λοιπόν, είναι μετρήσιμα τα μεγέθη. Ξέρουμε λοιπόν ότι μέσα μπαίνει με το καρδάρι και φεύγει με το βελόνι. Δηλαδή, οι ποσότητες που σας λέω είναι μετρήσιμες. Πας αυτή τη στιγμή στον δρόμο και εσύ βάζεις τον κόνο του μέσα και ένας μέσα στο μέτρο. 500 μέτρα είναι 200 κυβικά του δευτερόλεπτο. Δεν μου λέτε, πόσο δύσκολο είναι. Καθόλου δύσκολο. Δεν μου λέτε, οι υπεύθυνοι τα έχετε πει προς τα πάνω, ο δήμαρχος εκεί, οι άλλοι? Όλοι τα διαβάζουν. Όλοι τα διαβάζουν. Μάλιστα. Ναι. Αλλά όλοι περιμένουν το φως το αληθινό. Κατάλαβα. Εντάξει, και δεν τα διαβάζουν μόνο οι υπεύθυνοι, και τα διαβάζουν και πολύ παραπάνω. Και πιστεύω κάνουν ενέργειες. Ναι, εντάξει, τις είδαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαγιά. Θα τα πω. Τι να σας πω, κύριε Καλαγιά μου, που ήσασταν και στρατιωτικός. Εδώ σήμερα ανακοινώνει η διαρρέτη πληροφορία ότι ο ΓΕΘΑ εξετάζει τη μεταφορά της βάσης ελικοπτέρων από το Στεφανοδίκη στη Λάρισα. Καταλάβατε που φτάσαμε. Κατόπιν εορτής, κύριε Καλαγιά. Μικρό παιδί, αντιλαμβάνεται ότι με 100 κιλά TNT μπορεί να πνίξει όλη τη Θεσσαλία. Και ο νόητο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.